Έχετε πάρει κάποιο προγραμματάκι που κυκλοφορούσε. Καταλάβατε από την αρχή ότι δεν ακολουθούμε κάποιο πρόγραμμα. Έχουμε πάλι μία κλίση μέσω Skype. Είναι η Ελένη Μητσούρα. Επειδή όπως ξέρετε είμαστε δεν είμαστε ακριβώς κλειστοί στο φυσικό. Η Ελένη ήταν του 87. Είναι ακτινοφυσικός ιατρικής στο Μεξικό. Και η ώρα είναι πολύ διαφορετική από εμάς. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε κλείσει αυτό το ραντεβού. Ναι, προσπαθώ. Ας το, ναι, γιατί δεν το έχω το... Είμαι του Ποντικιού, δεν είναι. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα. Ναι. Ό,τι ώρα έχεις εκεί, σε ενοχλούμε πολύ. 4:15. Ναι, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Προσπαθούμε τώρα να γυρίσουμε, να βλέπεις λίγο το χώρο και όλους που είναι εδώ. Δεν ξέρω τι θέλετε. Okay. Ναι, ναι, σας βλέπω πάρα πολύ καλά. Σε βλέπω και σε ακούν όλοι. Περιμένω από σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα όλους. Καλημέρα Πάτρα. Καλημέρα Φυσική. Από το μακρινό Μεξικό σας παίρνω σήμερα. Εγώ είμαι η Ελένη Μίτσουρα, εκπηρεός ορμόμενη αρχικά, πριν από εδώ, από Ευκάτα, και είναι τιμή μου που είμαι σήμερα στην παρέα σας. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή τη συγκέντρωση, έστω και από μακριά. Πρώτα απ' όλα στο Διονύση Λεφτάκη, χωρίς την πρωτοβουλία του οποίου και χωρίς την ακούραστη δουλειά του, αυτή η συγκέντρωση δεν θα ήταν εφικτή. Διονύση, πολλά συγχαρητήρια για την ακούραστη δουλειά σου και για την πρωτοβουλία σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, όλους τους συναδέλφους και εμείς που συνεργάστηκαν μαζί του σε αυτή τη διοργάνωση. Και επίσης, στις αρχές του Πανεπιστημίου Παρκού, η Alma Mater μας. Εγώ λοιπόν θα σπέρνω από το Μεξικό, που είναι μια στάση σε μια πορεία που ξεκίνησε πριν από 29 χρόνια από εκεί που είστε τώρα εσείς, την Πάτρα, από το φυσικό, όπου είχα την τύχη να περάσω χρόνια όμορφα, να κάνω φίλους, ελπίζω μερικοί από αυτούς να είναι εκεί μαζί σας αυτή τη στιγμή. Παναγιώτη, Δημήτρη, αν είστε εκεί, καλημέρα. Εκεί, στην Πάτρα, είχα την πρώτη επαφή με την ειδικότητα της ιατρικής τεχνικής μέσω της διπλωματικής εργασίας, με συνεργασία με τον κύριο Κουτίνο Καπ, εργαστήρι ιατρικής φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Και στη συνέχεια αυτό το ταξίδι συνέχισε στη Γαλλία για κάποια χρόνια, όπου σπούδασα ιατρική φυσική στο Πανεπιστήμιο Πολ Σαμπατιέ του Λούζης και είχα την τύχη και εκεί να είμαι μαζί με ένα εμφανές μέλος της γενιάς σας, την Ειρήνη Μοριανού. Ειρήνη, καλημέρα αν μ' ακούς. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Και μετά από αυτό, η επόμενη στάση ήταν το Μεξικό, που για τα τελευταία 22 χρόνια βρίσκομαι εδώ, δουλεύω σαν καθηγήτρια, σαν ερευνήτρια την ιατρική φυσική, την ιατρική σχολή του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Πολιτείας του Μεξικού. Όχι μόνο. Επίσης, συνεργάζομαι με την ελληνική κοινότητα, την ελληνική κοινότητα στο Μεξικό, από τη θέση της ταμεία στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου έχουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας, κορευτικό συγκρότημα και συμμετέχουμε και στις εκδηλώσεις που εκπροσωπούν τη χώρα μας εδώ στο Μεξικό με τη συμμετοχή της ελληνικής πρεσβείας στο Μεξικό. Η επόμενη στάση του ταξιδιού, ελπίζω σε λίγα χρόνια στην πατρίδα, στην Ελλάδα, για να είμαι και αυτή τη φορά ζωντανά στην επόμενη συγκέντρωση που θα οργανώσει ο Διονύσης,
για τα 40 χρόνια του φυσικού Πάτρας 1986. Ευχαριστώ και πάλι για καλή συνέχεια. Ελένη, ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάρα πολύ καλά και καλά να περάσετε. Να είσαι καλά. Γεια σας. Γεια σου.